Και από εκεί πέρα τώρα με παίξει το Άρη. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που ξαναγύρισα σε γνωστά λιμάνια. Σωστικά δεν έχει αλλάξει, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από την ομάδα. Ο προπονητής έχει μείνει ο ίδιος που είναι πολύ σημαντικό, αυτό είναι σημαντικό. Από εκεί πέρα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα αρκετικά. Που αυτό σημαίνει ότι γίνει μια καινούργια σελίδα, γυρίστηκε σελίδα ο Άρης. Και θέλω να πιστεύω ότι, μάλλον πιστεύω, γι' αυτό και είμαι εδώ αυτή τη στιγμή, ότι αν όλοι που αγαπάνε αυτή τη στιγμή την ομάδα συσπηρωθούν και ενωθούν, νομίζω ότι ο Άρης σιγά σιγά θα μπορέσει να ανακτήσει το καλό του πρόσωπο και να φτάσει εκεί που πραγματικά αξίζει. Έχοντας προτάσεις από Παναθηναϊκό και κάποιες ομάδες του εξωτερικού, τι θα έκανα να επιλέξεις την παραμονή στον Άρη? Σίγουρα το γεγονός ότι εδώ θα έχω την ευκαιρία να βοηθήσω περισσότερο την ομάδα. Θα έχω περισσότερο, νομίζω, περισσότερες ευκαιρίες ώστε να μπορώ και εγώ και να προσφέρω περισσότερο και να βοηθήσω και την ομάδα να πετύχει στόχους. Υπήρχαν σίγουρα κάποιες άλλες ενδιαφέροντες, κάποια άλλα ενδιαφέροντες και προσφορές από άλλες ομάδες, αλλά νομίζω ότι τελικά κάτι δεν έχει πληρώσει. Τα δύο χρόνια παρουσία σου νιώθεις ότι κάτι δεν έχει πετύχει με τον Άρη που θα ήθελες να το πετύχεις? Σίγουρα, όταν έρθει στον Άρη πριν από 3 χρόνια, φυσικά είχα ετοιμάσει βλέψεις. Η πρώτη χρονιά δεν είναι καλή για μένα, γιατί ήταν ένα τραυματισμό τον οποίο τον έχω αφήσει πίσω σίγουρα. Από εκεί και πέρα, γενικά όταν έρθει μια τέτοια ομάδα, όπως ο Άρης, σίγουρα έχει ψηλούς στόχους. Ίσως αυτά τα πράγματα όπως γνωρίζουμε όλοι δεν είναι και αρκετά καλά και στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά και στον Άρη. Και σίγουρα μου έχει αφήσει μια πικρία, θα έλεγα, το γεγονός ότι δεν έχω καταφέρει να κάνω κάτι σημαντικό, μια σημαντική διάκριση με την ομάδα αυτή. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά εγώ προσωπικά θα κάνω τα πάντα για να κάνουμε ό,τι άλλο μπορούμε αυτή τη χρονιά. Μέτρε, γιατί κάνει κάποιες αλλαγές σε σχέση με την προπονητική σου εδώ. Τι άλλο να κάνει με αλλαγές με Έλληνες παίχτες που ήρθαν στην ομάδα φέτος, τις προηγούμενες από δυνατά σωματεία με τους ίδιους στόχους. Το ελληνικό σχέδιο που γίνεται να αποφασίσει το Φεβρουάρι, αυτό το εύκολο. Σίγουρα, γιατί και τα παιδιά τα οποία έχουν έρθει εδώ, τα ξέρω, είναι παιδιά τα οποία έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με τον Σουπερσό που γνωριζόμαστε κιόλα. Και νομίζω ότι αυτό το ελληνικό στοιχείο που θα υπάρχει φέτος στην ομάδα θα το αγαπήσει ο κόσμος, έτσι που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να παίξουμε και ένα αρκετά ελκυστικό μπάσκετ. Νιώθεις πίεση ο Λούς που παίζει άμεση ομάδα λόγω της ιστορίας με τον Αμερικανό αλλά και το αποκλεισμό του κύπελλου ότι πρέπει να φέρει καλά αποτελέσματα πολύ γρήγορα? Εντάξει, κοιτάξτε, όταν είσαι μια ομάδα όπως η Άρη είναι δεδομένο, έτσι. Αλλά ας πούμε τα πράγματα ρεαλιστικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε καινούργια πάντα στην ομάδα. Έχουμε, όπως είπα, πριν καλά εξελίξει ο Άρης διοικητικά. Οπότε σίγουρα θέλει υπομονή αυτό, πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος. Και λογικό, όπως έγινε και όλα στο παιχνίδι του Κυπέλλου και όλα στην Κυπριακή, να πάρουν κάποιες τρεγοπαθήματα, κάποιες δυσκολίες. Θέλει υπομονή, επιμονή, σκληρή δουλειά και πώς θα καταλάβει την προσπάθεια να στηρίξει όσο πάντα το